ετοιμάζετε και κάποιες δράσεις για τα παιδιά των προσφύγων που βρίσκονται στην Ελλάδα. Δύο λόγια για αυτές. Ναι, εμείς προγραμματίζουμε μία επίσκεψη στο ΚΑΠ, στο Κέντρο Φιλοξενίας στον Σκαραμαγκά, όπου ήδη αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται τουλάχιστον 570 παιδιά προερχόμενα από τη Συρία και από κάποιες άλλες περιοχές. Ο στόχος ο δικός μας είναι, εκτός από το ότι να τους δώσουμε τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης που χρειάζονται, ταυτόχρονα είναι και να τους απασχολήσουμε με διάφορες δραστηριότητες, και γι' αυτό το σκοπό έχουμε ζητήσει την συνδρομή της Βούρας και πιθανόν να γίνει, αν μπορέσουμε, και κάποιος αθλητικός αγώνας. Για το σκοπό αυτό προγραμματίζουμε στις 29 Απριλίου στην πλατεία Λιμανιού να κάνουμε ένα μουσικό αντάμωμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης με συμμετοχή όλων των τοπικών σχημάτων, των χορευτικών, ενώ όχι μόνο παραδοσιακών χορών αλλά και μοντέρων χορών, και των μουσικών του Συλλόγου Μουσικών του τοπικού του Ορφέα που είναι, με τον Τιμπάνο τον Κοντρότσο, με τον Βασίλη τον Καλατζή, τον Αχιλέα τον Χατζόπουλο, και αν μπορέσουμε και κάποιους ακόμη περισσότερους μουσικούς. Σας περιμένουμε όλους. Αν μπορείτε να φέρετε έστω ένα πακέτο μακαρόνια, ένα πακέτο ρύζι, ένα κουτί βρυφικό γάλα, ούτως ώστε να μπορέσουμε και εμείς να συνδράμουμε για να απαλύνουμε λίγο τον πόνο αυτών των παιδιών, τα οποία έχουν ξεριζωστεί από την πατρίδα τους, η πατρίδα τους καταστρέφεται, και ό,τι μπορούμε και εμείς να τους προσφέρουμε θα είναι καλό.